Ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, το οποίο καθόλου τυχαία θεσπίστηκε με τον ίδιο νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε η προέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης για τα Ομόφυλα Ζευγάρια. Και είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, με την έννοια ότι αποτελείται από εκπροσώπους των επιτελικών υπουργείων, δηλαδή από εκπροσώπους της διοίκησης και από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή από δύο ομάδες που εκ προημίου πρέπει η μία να είναι απέναντι στην άλλη. Η κοινωνία των πολιτών ελέγχει ουσιαστικά τη διοίκηση και αυτό πρέπει να κάνει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι καλούνται να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να καταρτήσουν ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Με όλες τις δυσκολίες που φαντάζεστε ότι αυτό έχει και να παίρνουν ομόφωνες αποφάσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρει ακόμη τον βηματισμό του. Συνεδριάζουμε, προσπαθούμε να συνεδριάζουμε δύο φορές το μήνα. Και αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι έναν οδηγό κατά του ρατσιστικού λόγου για τους δημοσίους υπαλλήλους, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Τυπογραφείο και τυπώνεται προκειμένου να μοιραστεί σε 30.000 αντίτυπα. Θα μου πείτε τι είναι 30.000 αντίτυπα, δεν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι δουλειά του Εθνικού Συμβουλίου το να ενεργοποιεί τον αντιρατσιστικό νόμο. Αυτή είναι δουλειά του καθενός από εμάς και γι' αυτό που είπε ο Νίκος για ότι υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά και οι οποίοι από τη θέση που είναι και χρησιμοποιώντας την εξουσία εντός εισαγωγικών που τους δίνει η δημόσια θέα τους, ξερνάνε οχετούς και ρατσιστικό λόγο. Για παράδειγμα, Μητροπολίτες. Και ανέφερε τον Πειραιός, τον Άνθιμο, τον Αμβρόσιο και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτοί. Έχω να πω το εξής. Έχουν παραπεμφθεί. Ως Γενική Γραμματεία έχουμε στείλει στον εισαγγελέα τέτοιες περιπτώσεις να τις εξετάσει, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν δικάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως δεν εκδίδει εφημερίδες η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Όλες έχουν αρχιοθετηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, αλλά όπως είπε προηγουμένως και ο Πάνος Ολάμπρου, δεν είναι ανεξέλεγκτη, είναι να προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τους δικαστές, να τους ενημερώνουμε με προγράμματα που έχουμε ενεργοποιήσει από τον ΟΑΣΕ, από το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να ενημερώνονται, να εκπαιδεύονται για το ρατσιστικό έγκλημα, τη ρατσιστική βία και το ρατσιστικό λόγο. Η εκδήλωσή μας σήμερα λέγεται, οφείλει βέβαια τον τίτλο της, στον Πάνο Λάμπρου, τον καταπληκτικό «Αόρατοι άνθρωποι». Και είναι πολύ πιο ωραίος, γιατί εγώ χρησιμοποιώ τον τίτλο «Άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην ντουλάπα». Και εμείς προσπαθούμε να τους βγάλουμε μέσα από την ντουλάπα. Και όχι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ενοχή στο διαφορετικό, γιατί όταν στα ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε για ενοχή, ήδη βρισκόμαστε πολλά βήματα πίσω από το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εμείς δεν ανεχόμαστε το διαφορετικό, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Σεβόμαστε το διαφορετικό, θεωρούμε ότι το διαφορετικό είναι πλούτος για την κοινωνία και δημιουργούμε ίδιο ζωτικό χώρο για να έρθει να κάτσει το διαφορετικό δίπλα μας. Αναφορικά με τους... εγώ έχω τον άχαρο ρόλο να αναφέρω περιληπτικά, γιατί το σκοτάδι πέφτει, σε λίγο δεν θα βλέπουμε τίποτα, τι έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, που όπως είπε και ο Νίκος, μπορεί να είναι και πάλι κατηγορίες διακρίσεων. Ένας Ρωμά μπορεί να ανήκει και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, παράλληλα να είναι και ανάπηρος, το ίδιο και ένας πρόσφυγας. Υπάρχει δική, καταρχήν η Ρωμά δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Απλά ως ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργούμε ως ομπρέλα. Υπάρχει δική γραμματεία για την κοινωνική ένταξη το Ρωμά, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και της οποίας προείσταται η κυρία Κατερίνα Γιάντσιου, η οποία είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει και ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες και που έχει δουλέψει δεκαετίες πάνω στους Ρωμά. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι η Ρωμά είναι η πιο μειονότητα από τις μειονότητες παγκοσμίως, ακριβώς γιατί δεν έχει πίσω της μια κρατική οντότητα η οποία θα έρθει να υπερασπίσει στους διεθνείς οργανισμούς τα δικαιώματά της. Είναι εντελώς ανυπεράσπιστη.
Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει μια θλιβερή πρωτιά. Είναι η χώρα με τις περισσότερες καταδίκες για τα σχολεία γκέτο. Για τα σχολεία, μετά τις καταδίκες για τον Ασπρόπυργο, για το σχολείο του Ασπρόπυργου, που ακόμη είναι υποθέσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν κλείσει ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης. Πολύ πρόσφατα και αργά, όπως είπε ο Πάνος, και λόγω των επεισοδίων στο Μενίδη, εξαγγέλθηκαν μια σειρά από μέτρα, τα οποία η αντιπολίτευση, θα συμφωνήσω μαζί του, έσπευσε όχι μόνο να τα στυλιτεύσει, αλλά να τα χαρακτηρίσει πυροτεχνήματα και ότι ενήχαν και μεγάλο βαθμό λαϊκισμού, όπως για παράδειγμα τη σκέψη του Υπουργού Παιδείας για ελεύθερη είσοδο των παιδιών Ρωμά στην ανώτατη εκπαίδευση. Πέρα από αυτό όμως, και πέρα τα παιδιά να φτάσουν να τελειώσουν το λύκειο και να μπορέσουν να εισαχθούν ελεύθερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν μία σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχει ξεκινήσει μία χαρτογράφηση καταρχήν των καταβλισμών των Ρωμά, η οποία έχει τα αποτελέσματά της είναι ότι υπάρχουν τριών ειδών κατηγορίες. Υπάρχουν αυτές που πραγματικά είναι σε μια άθλια κατάσταση και που απαιτούν άμεση με την κατάσταση. Υπάρχει μια δεύτερη, η οποία μπορεί να γίνει μια επέμβαση στους χώρους οι οποίοι ζουν, και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αξιοπρεπή στέγαση αλλά αντιμετωπίζουν βέβαια σωρία άλλων προβλημάτων. Εδώ να πούμε ότι στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε τη θλιβερή πρωτιά με τα σχολεία γκέτο, δεν έχουμε προβλήματα ανιθαγενών Ρωμά. Είναι Έλληνες πολίτες, συστριπτική τους πλειονότητα. Άλλα είναι τα προβλήματα, οι διπλογραφές, οι τριπλογραφές, που φυσικά έχουν γίνει με την ανοχή της ελληνικής διοίκησης. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο όταν δεν υπάρχει μία κάλυψη διοικητική, και γιατί όχι να το πω και πολιτική. Θυμόμαστε τα δάνεια με ρήτρα ελληνικού, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Φαγώθηκαν χρήματα για να βγουν αυτά τα δάνεια. Υπάρχει μία τεράστια εμπλοκή πολλών κατηγοριών που είναι και πολιτική μέσα για να βγουν αυτά τα δάνεια. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην παρακολούθηση των παιδιών Ρωμά και στην σχολική διαρροή. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στις υγειονομικές συνθήκες που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, και ενήλικες βέβαια Ρωμά, αλλά κυρίως αυτά τα παιδιά, γιατί λέμε ναι, να πάνε στα σχολεία υποχρεωτικά. Ναι, η Θεανό Φωτίου έχει βρει έναν τρόπο με το επίδομα αλληλεγγύη στο να περιορίσει τη σχολική διαρροή. Όμως δεν λέμε, ούτε καν ψελίζουμε πολλές φορές, ότι αν δεν γίνουν άλλες παρεμβάσεις πιο πριν, αυτά τα παιδιά δίνονται να είναι και μια υγειονομική βόμβα στα σχολεία τα οποία θα πάνε. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε κάνει εμείς. Όσον αφορά στους αναπήρους, στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τρία εμπλεκόμενα υπουργεία, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα όλων των διοικήσεων, πόσο μάλλον της ελληνικής, είναι η αλληλοεπικάλυψη, η οποία οδηγεί μοιραία σε διασπάθηση και ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε διασπάθηση πόρων. Είναι το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Εργασίας έχει τις δομές, με αποτέλεσμα να είναι το επισπεύδον. Όποιος έχει τις δομές είναι αυτός που έχει και τον πρώτο λόγο, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κρατάει κυρίως το κομμάτι της νομοθέτησης. Η άποψή μου είναι ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει, ότι θα έπρεπε επισπεύδων Υπουργείου να είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και αυτό όχι γιατί μας λείπει η δουλειά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά γιατί σε χώρες τις οποίες επισπεύδων είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα παραδείγματα δείχνουν ότι λειτουργούν καλύτερα. Η Ελλάδα, παρόλο που έχει υπογράψει από το 2004, γιατί είμαστε πάρα πολύ κυμπάριδες ως χώρα όσον αφορά στις υπογραφές των διεθνών συμβάσεων, το πρόβλημα είναι ότι μετά τις ξεχνάμε σε ένα σερτάρι και κανείς δεν τις εφαρμόζει. Έχει υπογράψει λοιπόν από το 2004 την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Όμως αυτή μόλις πριν από 3 μέρες ανέβηκε για δημόσια διαβούλευση, δηλαδή τώρα προχωράμε στην υλοποίησή της μετά από πόσα, 13 χρόνια είναι από το 2004, και όπου
την εποπτεία της υλοποίησης την παίρνει η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν είχα πρωτοναλάβει την Γενική Γραμματεία, μου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ήρθε να με βρει η Πανελλήνια Ένωση Τυφλών για να μου εκθέσει ένα ζήτημα το οποίο εμάς μας φαίνεται πολύ απλό, πολύ καθημερινό, και όμως για αυτούς τους ανθρώπους ήταν ένα υπέρβλητο πρόβλημα, οι τραπεζικές συναλλαγές. Το ότι υπήρχαν, παρόλο που είχε κυκλοφορήσει εγκύκλειος ήδη από την εποχή από τη διοίκηση Παρασκευόπουλου στο Υπουργείο προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αυτή την εξυπηρέτηση να την κάνουν οι υπάλληλοι, υπήρχαν καταγγελίες ότι οι υπάλληλοι όχι μόνο αρνούνταν να το κάνουν, δηλαδή αρνούνταν να εκτελέσουν ένα καθήκον τους, αλλά παράλληλα αντιμετώπιζαν και μια σκαιότατη συμπεριφορά. Αυτό το πρόβλημα μετά από 8 μήνες δεν έχει λυθεί. Γιατί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με ενημερώνει ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει τις τράπεζες, τα μέλη της δηλαδή, να το εφαρμόσουν, γιατί προέχει η ασφάλεια της τράπεζας. Και πείτε μου τι να κάνω, πάνω τους πιάσουμε κλωτσιές, γιατί αυτό μόνο ας πούμε δεν έχω κάνει και είναι το τελευταίο μέσο, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δημοσιοποίησε αυτό που σου είπα. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γιατί όλοι βρίσκουν ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει τα δίκια της. Ότι πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Δηλαδή, κανείς, μα κανείς, να σου δώσω ό,τι υλικό θέλεις, δεν σκέφτεται πως ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει την όρασή του, θα πάει να σηκώσει ένα δεκάρικο από την τράπεζα. Δεν τους εκδίδουν κάρτες. Πράγμα που έχει λυθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο πάρα πολύ εύκολα, και ο καθένας έχει την κάρτα του, μπορεί να ενημερώνεται με SMS το τηλέφωνό του, πότε έγινε συναλλαγή κτλ. Πρόσφυγες για να αφήσω τα ΛΟΑΤΣ στο τέλος. Για τους φυλακισμούς δεν θέλω να πω πολλά. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα να ξέρει το ζήτημα καλύτερα από τον Πάνο. Θέλω όμως να πω κάτι το οποίο ο ίδιος δεν είπε, γιατί είναι πάρα πολύ σεμνός. Το 2011 είχε γίνει ρηματική διακοίνωση από το Συμβούλιο της Ευρώπης εναντίον της Ελλάδας για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές. Πριν από 40 περίπου μέρες είχαμε πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στο Σταύρο τον Κοντονή. Και εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να ακούει κανένας να μας δίνουν συγχαρητήρια για τα όσα έχουμε κάνει στις ελληνικές φυλακές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν να γίνουν ακόμη πάρα πολλά πράγματα ή ότι η κατάσταση είναι ιδανική. Λέγοντάς μας ακριβώς ότι σε αυτές τις τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες μπορέσαμε να επιφέρουμε τόσες πολλές βελτιώσεις, οι οποίες στηρίζονται κυρίως σε δύο πυλώνες που για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Το ένα είναι το θέμα της εκπαίδευσης, και έρχομαι εδώ να το θέσω και με τις επιθέσεις που έχει δεχτεί ο Πέτρος ο Δαμιανός για τη δουλειά που κάνει, και για το θέμα της υγείας, με την μεταφορά του ψυχιατρίου που ήταν πάγιο αίτημα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ΕΣΥ, αλλά και το νοσοκομείο των κρατουμένων που ακόμη βέβαια δεν έχει υλοποιηθεί. Σαφώς και όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του Πάνου του Λάμπρου, χωρίς να έχω βέβαια καμία διάθεση να υποτιμήσω την προσφορά και του Γενικού Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, του Ευτύχη, του Φυτράκη και των δύο υπουργών, του Παρασκευόπουλου και του Κοντονή. Όσον αφορά το προσφυγικό, εδώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Το προσφυγικό είναι της απόλυτης αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ως Γενική Γραμματεία δεν έχουμε δικαίωμα να το αγγίξουμε καθόλου. Εδώ έχω να πω το εξής, ότι υπάρχει μια περίεργη πρωτοτυπία της ελληνικής γραμματείας σε όλη την Ευρώπη, γιατί παντού υπάρχουν γενικές γραμματείες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ότι ενώ ένα από τα βασικά της καθήκοντα και ένα βαρύ μέρος του χαρτοφυλακίου της είναι η υπεράσπιση του ελληνικού κράτους όλων των δοδομών έναντι των διεθνών οργάνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
και καλείται αυτό το πράγμα να το κάνει, ουσιαστικά καλείται να λογοδοτήσει για πράγματα για το 80% των οποίων δεν έχει κανένα μα κανένα δικαίωμα να επέμβει στο εσωτερικό. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, το προσφυγικό όπως εξελίσσεται τα δύο τελευταία χρόνια είναι μια ντροπή για την Ευρώπη, την οποία δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ποτέ να την ξετινάξει από πάνω της. Ήδη έχουμε περάσει από το ζήτημα των προσφυγικών ροών και όχι της προσφυγικής κρίσης. Δεν πρέπει να το λέμε προσφυγική κρίση. Η λέξη κρίση εκ προημίου έχει ένα αρνητικό πρόσημο στο στίχημα της ενσωμάτωσης και είναι ντροπή για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη ανέχεται να μην εφαρμόζονται οι συμπεφωνημένες πολιτικές στα όργανα, αλλά οι επιμέρους εθνικές πολιτικές. Γιατί πέρα από τα σειρματοπλέγματα, πέρα από το ότι η ορολογία που χρησιμοποιούμε για τους πρόσφυγες έχει αρχίσει πολύ να προσομοιάζει με την ορολογία που χρησιμοποιούμε για τα σκουπίδια, αυστριακός ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών είχε πει το καταπληκτικός ιδέα που του φάνηκε και καταπληκτική μάλλον, ήταν πολύ περήφανος για αυτήν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι ο οποίος δεν θέλει πρόσφυγες να πληρώσει. Δηλαδή αναγνώριζε το δικαίωμα σε κάποιες χώρες να μην πάρουν πρόσφυγες, αλλά να δώσουν κάτι παραπάνω. Και είναι τεράστια ντροπή για την Ευρώπη να ανέχεται κράτος μέλος, να βοηθά κράτος μη μέλος, να κλείνει τα σύνορα σε κράτος μέλος. Και είναι το Σερκουή, Αυστρία, Πουγουδουμού, Ελλάδα. Όσον αφορά στα ΛΟΑΤ δικαιώματα, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας, σαφώς και έχουν γίνει πράγματα τα οποία όταν τα λέγαμε πριν από 3 χρόνια, μας κοιτούσαν σαν να ερχόμαστε από τον πλανήτη Άρη. Η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης, έστω κουτσουρεμένο, έστω ότι ναι, δεν υπάρχει ο πολιτικός γάμος που είναι συνεδριακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται λόγος για τεκνοθεσία. Όμως η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, ο νόμος για την ίση μεταχείριση που για πρώτη φορά επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα και αντικαθιστά έτσι μια επιτροπή που υπήρχε στους κόλπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2008 και δεν είχε λειτουργήσει μέχρι το 2017, ούτε μία φορά δεν είχε συνεδριάσει, όπως και το νομοσχέδιο για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου που ήδη είχε κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και την 5η στις 4 η ώρα περνά από την ΓΕΝΑ, από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, άρα παίρνει. Ουσιαστικά έχει μπει στο παλμαρέ του Προεδρείου της Βουλής για να εισαχθεί στην Ολομέλεια. Τίποτα δεν είναι πια ίδιο στην ελληνική κοινωνία. Έχουν ανοίξει συζητήσεις, όπως έλεγε ο Νίκος, οι οποίες κάποτε ήταν ταμπού. Σε μία συζήτηση που είχα κάνει στην οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, ένα σύντροφος είχε σηκωθεί και είχε πει ότι μετά από αυτή την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου βρισκόμαστε στο 56% βάσει της κατάταξης της ΣΥΛΓΑ, στην ίδια κατάσταση με την Αυστρία και τη Γερμανία. Θα τελειώσω λοιπόν, γιατί εδώ πέρα μου γράφει ο Σερβετάς διάφορα, τελείωνε. Θα τελειώσω λέγοντας το εξής, αυτό που του είπα και εκείνη την ώρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το 56%, εμένα με ενδιαφέρει το 44% που λείπει.